κατηγορία. Απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και του ζήτησα ένα και μόνο πράγμα. Να ανέβει μετά από μένα στο βήμα της Βουλής και μιας και επικαλείται την αλήθεια διαρκώς και τη συμφωνία της αλήθειας, μετά από τον βαρύτατο χαρακτηρισμό, ομολογώ και δεν το συνηθίζω, για τη Siemens και τη διαπλοκή, να ξεκαθαρίσει ένα πράγμα. Αν, κατά τη γνώμη του, σε αυτόν τον τόπο υπήρξε ποτέ και υπάρχει και σήμερα σκάνδαλο Siemens. Προσέξτε. Σκάνδαλο Siemens. Και ήσαν να βήκατε, κύριε Μητσοτάκη, στο έδρανο, στο βήμα της Βουλής, κάνατε πως δεν ακούσατε τίποτα από όσα σας είπα πιο πριν και διαβάσατε την ομιλία που οι συνεργάτες σας είχαν γράψει. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Καλά, θα περιμένω τη δεύτερη ομιλία σας. Εντάξει, αυτό θέλω και εγώ να ακούσω. Αν υπάρχει επιτέλους σε αυτόν τον τόπο σκάνδαλο Siemens. Παραλαμβάνω. Και σας ζήτησα, νομίζω ευθαρσώς, να απαντήσετε και τι θα κάνετε επιτέλους με τα θαλασσοδάνεια. 210 εκατομμύρια ευρώ εσείς και 186, ξέρω εγώ πόσα το πασό. Απαντήσατε και σε αυτό. Απαντήσατε αυτό που μας είχατε πει τον Μάρτιο. Απαντήσατε δηλαδή τι? Ότι τα λειτουργικά σας έξοδα θα τα καλύπτετε, λέει, από τα κουπόνια και τις χορηγίες. Είμαι βέβαιος, θα το καταφέρετε, γιατί έχετε φίλους να χορηγούν, χρόνια είχατε. Και θα εκχωρείτε, λέει, την επιχορήγηση. Πείτε μας, κύριε Μητσοτάκη, ποια επιχορήγηση και για ποια χρήματα, για ποια δάνεια. Αυτά τα οποία ήδη έχουν καταγγελθεί και έχουν κοκκινήσει. Αυτά τα κόκκινα. Για αυτά τα κόκκινα κάποιοι πολίτες, οι οποίοι δεν προστατεύονται από τον νόμο Κατσέλη και από όλες τους νόμους που έχουμε ψηφίσει για την προστασία της πρώτης κατοικίας, βλέπουν και βλέπαν όλη την προηγούμενη περίοδο να γίνονται πληστηριασμοί. Εσείς τι θα δώσετε? Τι θα δώσετε? Θα σας πω και γι' αυτό. Θα σας πω και γι' αυτό. Θα σας πω και γι' αυτό. Καθίστε. Θα σας πω και γι' αυτό. Καθίστε, καθίστε, καθίστε. Και όχι μόνο λοιπόν αρνείστε να απαντήσετε, αλλά ξέρετε κάτι, όταν αναγκάζεστε να προφέρετε τη λέξη Siemens, δεν βάζετε ποτέ μπροστά τη λέξη σκάνδαλο. Ποτέ. Και για άλλη μια φορά, ήρθατε να αντικρούσετε τα επιχειρήματα, λέγοντας, σας άκουσα από αυτό το βήμα, ότι για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, τη συμφωνία που φέρατε εδώ στη Βουλή και ψηφίσατε εσείς με τη Siemens, εμείς ζητήσαμε επαναδιαπραγμάτευση και όταν σας άκουγα, δεν καταλάβαινα με ποιανού το μέρος είστε. Ποιανού το μέρος είστε? Θα έρθετε, θα βάλετε πλάτη μαζί μας για να επαναδιαπραγματευτούμε ώστε να κερδίσει το ελληνικό δημόσιο όλα όσα του έχουν στερήσει οι συμφωνίες που εσείς κάνατε τόσα χρόνια με τη Siemens, ναι ή όχι? Και δεν κάνατε τίποτα άλλο στην ομιλία σας, αφού κατά την άποψή μου δεν απαντήσατε, και θα επανέλθω στο θέμα, παρά αυτό που ο λαός λέει, το κοινό λεγόμενο, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, αλλά τίποτα για την ταμπακέρα. Το μόνο που θέλετε να πετύχετε είναι όχι να αποδείξετε ότι εσείς προσωπικά και το κόμμα σας είσαστε αθώοι του αίματος, δεν μπορείτε να το αποδείξετε αυτό. Δεν έχετε διαπλοκή με μεγάλα συμφέροντα, δεν βαρύνεστε για πολύ μεγάλα σκάνδαλα. Το μόνο που θέλετε να πείτε στον ελληνικό λαό, που βεβαίως απογοητευμένος, δυσαρεστημένος, πληρώνει τόσα χρόνια βάρη, να του πείτε όλοι οι ίδιοι είναι. Λάσπη στον ανεμιστήρα και όλοι οι ίδιοι είναι. Και πώς το τεκμηριώσατε αυτό? Πώς? Καλογρισιάδα. Δεν το ήξερα πραγματικά. Καλά που μου το βάλατε σήμερα εδώ στη Βουλή, δεν το ξέρω ότι η διαπλοκή σε αυτόν τον τόπο 40 χρόνια έχει το όνομα Καλογρίτσας. Δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι είχε άλλα ονόματα. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει, τον κύριο Καλογρίτσα μάλλον τον ξέρουν καλύτερα δικοί σας συνεργάτες από ότι εμείς. Βεβαίως, ήταν φίλος του αείμνηστου Χάρη Λαοφλωράκη. Και ίσως επιχειρηματίες πρέπει όλοι να έχουν φιλίες στη δεξιά.
και όχι στην αριστερά. Αλλά πείτε μας, σε τι τον ευνοήσαμε. Σε τι τον ευνοήσαμε, κύριε Μητσοτάκη, γελάτε. Θέλετε να αντιπαραβάλλουμε όλα όσα έχετε κάνει και όλα όσα έχετε εννοήσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια, όλους τους καναλάρχες και τους εκδότες που δεν πλήρωσαν ούτε ένα ευρώ για να αποκτήσουν νόμιμες άδειες, γιατί ποτέ δεν κάνετε διαγωνισμό, και δεν πλήρωσαν ούτε ένα ευρώ για τα τέλη συχνοτήτων. Θέλετε να αντιπαραβάλλουμε αυτά τα δημόσια έργα? Από πού να ξεκινήσουμε και πού να σταματήσουμε? Και βεβαίως φτάσατε στο σημείο να μας πείτε ότι ο διαγωνισμός είναι διαβλητός, ότι έχει ήδη καταρρεύσει, γιατί πήρε 255 εκατομμύρια το δημόσιο. Και ότι ακόμα και ο επόμενος υπερθεματιστής που ήρθε όταν ο δήθεν δικός μας, κύριε Καλογρίτσας, δεν πλήρωσε, και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι όποιος εκπέσει ενός εκ των όρων του διαγωνισμού θα φύγει το επόμενο λεπτό, όπως έφυγε το Μέγκα, όπως έφυγε το Έψιλον, όπως έφυγε ο κ. Κατζαφέρης. Ακόμα και ο επόμενος, κ. Σαβίδης, θα την είναι λαγός. Ξέρετε, εγώ δεν ξέρω κανένα λαγό που να πληρώνει 20 εκατομμύρια προκαταβολή και άλλα 60 στην πορεία. Άμα εσείς ξέρετε τέτοιους λαγούς που να πληρώνουν εκατομμύρια, τι να σας πω, να πάμε όλοι για κυνήγι, να πιάσουμε κανένα λαγό, να οικονομήσουμε σε αυτόν τον τόπο. Και αφού δεν είχατε να πείτε κουβέντα για το ζήτημα της λίστας των ληστών της φοροδιαφυγής, των προστατευόμενών σας, του κυρίου Παπασταύρου, του κυρίου Σκλαβούνη, όλων όσων προσπαθείτε να προστατεύσετε και ενέχονται με σκάνδαλα, τον κύριο Βιαννόπουλο που υπερασπιστήκατε την προηγούμενη φορά, φέρατε όχι τη λίστα Λαγκάρντ, ούτε τη λίστα Μπόργιανς, τη λίστα Τσίπρα. Και τι θυμηθήκατε εδώ να φέρετε στη Βουλή? Όλα αναμασήματα από τα πρωτοσέλιδα κίτρινων εφημερίδων, όπως για παράδειγμα τη σπέκουλα του πρώτου θέματος και του κομιστή. Δεν έχει έρθει ακόμα στην Επιτροπή, θα έρθει φαντάζομαι. Τα πρωτοσέλιδα που αποδεικνύεται βεβαίως και την ποιότητα των επιχειρημάτων σας και του πολιτικού σας λόγου. Φέρνετε εδώ και αναμασάτε τις συκοφαντίες των κίτρινων φυλάδων. Να σας θυμίσω μόνο, κύριε Μητσοτάκη, ότι στο θέμα που αναφερθήκατε, και νομίζω ότι είναι ντροπή αυτό ξανά και ξανά, δεν έχετε ποτέ να πείτε, το πόθεν έσχες του Φλαμπουράρη και του Σταθάκη. Δεν γνωρίζετε ότι έχει πάρθει οριστική απόφαση στην Επιτροπή της Βουλής και αθωώθηκαν με σύμφωνη γνώμη και του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των εκπροσώπων των δικαστικών? Δεν το γνωρίζετε αυτό? Δεν το γνωρίζετε αυτό? Δύο εκπρόσωποι είναι του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή, την αντίστοιχη Επιτροπή της Βουλής που εξετάζει το πόθεν έσχες. Οι υπόλοιποι, ένας της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιποι δικαστική λειτουργία. Και αθώθηκαν. Και εσείς ως κοινός συκοφάντης έρχεστε ξανά σε αυτό το βήμα, χωρίς ντροπή, να επαναφέρετε το θέμα Φλαμπουράρη Σταθάκη. Και τι άλλο έρχεστε να επαναφέρετε, αφού δεν έχετε τι άλλο να πείτε? Το περιβόητο ζήτημα που είχε αναδείξει η εφημερίδα Το Βήμα για τον κύριο Κατρούγκαλο. Και μάλιστα λίγες μέρες μετά, λίγους μήνες αν θυμάμαι καλά, μετά την πρώτη εκλογή το Γενάρη. Και δεν ξέρετε ότι το ίδιο Το Βήμα αναγκάστηκε να ανασκευάσει και να ανακαλέσει, ζητώντας συγγνώμη από τον κύριο Κατρούγκαλο, ενώ εκκρεμεί η δίκη εναντίον του δημοσιογράφου κύριου Χιώτη που εμπνεύστηκε το θέμα? Δεν το γνωρίζετε αυτό? Το γνωρίζετε, κύριε Μητσοτάκη. Αλλά λέγε, κάτι θα μείνει. Αναφερθήκατε επίσης στην εφημερίδα Αυγή. Άλλη μία δήθεν φοβερή αποκάλυψη. Ότι η Αυγή, όπως να, και εμείς έχουμε ψώρο και εσείς έχετε το ψώρο. Έτσι δεν είναι? Και εμείς τον Παπασταύρου που τον ψάχνουν για κάποια φοροδιαφυγή πολλών εκατομμύριων, έχετε και εσείς, παιδιά, δεν έχετε? Αφού στο μετοχικό κεφάλαιο, όταν αυξήσατε το μετοχικό κεφάλαιο, μπήκε λοιπόν μια εταιρεία
offshore, τι είπατε, offshore από την Κύπρο. Και τι πήρε, πήρε 2,93% το μετοχικό κεφαλαίο της Αυγής. Η Atlas Cyprus International Trust. Κάποιοι βουλευτές μάλιστα από τη Νέα Δημοκρατία έκαναν και όφυλα εξονυχιστικό έλεγχο στην Κύπρο. Και δεν τη βρήκαν. Πολύ λογικό. Διότι εξ όσων γνωρίζω, η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως όλοι φαντάζομαι γνωρίζουμε και μάλλον και εσείς τα γνωρίζετε, εταιρείες offshore απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έψαξαν κι αλλού. Και πάλι δεν τη βρήκαν. Και πάλι λογικό. Γιατί δεν υφίσταται, κύριε Μητσοτάκη, offshore εταιρεία. Είναι νομιμότατη εταιρεία μέτρα την Κύπρο και ανήκει μαζί με άλλες εταιρείες σε ένα γκρουπ εταιρεών με τον γενικό τίτλο «Καταπιστευματική». Μπορείτε να ψάξετε εκεί να βρείτε όλα της τα στοιχεία. Άνθρακας και αυτός ο θησαυρός. Πάλι όμως βάζετε αυτόν γκολ. Όπως και την άλλη φορά που ξεσηκώσατε τεράστιο θόρυβο. Γιατί η κυβέρνηση για πρώτη φορά προσπαθώντας να βάλει τάξη στο ζήτημα των offshore εταιριών, ακολουθώντας τις θέσεις και τους κανόνες του ΟΣΑ και σε συνεργασία με τους θεσμούς, έφερε ένα νόμο για τις offshore. Και εσείς φωνάζατε ότι υπηρετούμε ιδιωτικά συμφέροντα. Λες και είναι δικά μας τα στελέχη που έχουν γεμίσει με επιχαίους τίτλους τις εφημερίδες που κρέμονται στα περίπτερα, που εμπλέκονται με φοροδιαφυγή και με offshore εταιρείες. Και όταν εμείς σας είπαμε έτσι είστε, γενική απαγόρευση, την άλλη μέρα το έβαλε στα πόδια μια σκηνοθετική ομάδα να τρέξει να προλάβει να κάνει δήλωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν βάζετε όμως μυαλό. Ούτε φυσικά στο θέμα των καναλιών. Συνεχίζετε με φανατισμό να υπερασπίζεστε τα συμφέροντα και τα επιχειρήματα και να αναμασάτε τα επιχειρήματα των καναλαρχών χωρίς πλέον κανένα πρόσχημα. Και σήμερα άκουσα και το εξωφρενικό, προσθέσατε στην επιχειρηματολογία σας, ότι λέει τα 258, παρότι ακούστε τι είπατε σήμερα. Και πού το βρήκατε αυτό? Το βρήκατε, λέει, είναι επιχείρημα του ΣΕΒ. Πράγματι, στο δελτίο ενημέρωσης του ΣΕΒ υπάρχει ένας πίνακας, ο οποίος όμως είναι πίνακας που είναι, ανήκει στην τεκμηρίωση των ίδιων των καναλαρχών. Τι σε ή τι σε. Και θέλω να μου αποδείξετε, κύριε Μητσοτάκη, γιατί όταν λέτε κάτι στη Βουλή, πρέπει να το αποδείξετε. Από πού θα χάσουμε 1,7 δις. Μας κατηγορήσατε επίσης ότι δεν εισπράξαμε τα ίδια από περισσότερους, αλλά μόνο από 4. Αποφεύγοντας, παρακάμπτοντας πλήρως το γεγονός ότι εσείς δεν εισπράξατε ποτέ από κανέναν. 27 χρόνια. Ιδέν. Ούτε τέλη διαφήμισης, ούτε συχνοτήτων, ούτε αδειοδότηση. Ιδέν. Μόνο δύνατα αέρα. Και μας κατηγορήσατε λοιπόν τι, ότι εισπράξαμε λέει από 4. Μα δεν το γνωρίζετε. Είστε και της φιλελεύθερης σχολής. Οικονομία της αγοράς δεν το γνωρίζετε ότι περιορισμένη προσφορά αυξάνει το τίμημα. Αν είχαμε 8 ή 10 ή ελάτε και όσοι δώσετε ό,τι προερίστε πάρετε, θα αρχόντουσαν όλοι, θα βάζανε από 1 εκατομμύριο και τελείωνε η ιστορία. Πώς είναι 10, 1 εκατομμύριο, 10 εκατομμύρια. Ακριβώς επειδή περιορίσαμε την προσφορά, δημιουργήσαμε αυτό το μεγάλο ανταγωνισμό. Και κλειστήκαν επί 3 μερόνυχτα μέσα στη Γενική Γραμματεία και δεν ξέραν και οι ίδιοι που έφτασε ο λογαριασμός όταν βγαίναν έξω. Και γι' αυτό πήραμε τα 258. Αυτός είναι ο λόγος. Τώρα κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή, πιστεύετε ότι με αυτά τα επιχειρήματα μπορείτε να πείσετε κάποιον μέσο πολίτη που μας ακούει? Και βεβαίως, επαναλαμβάνω, μας είπατε ότι εν πάση περιπτώσει θα τα ρύθμιζε η αγορά αν δίναμε περισσότερες άδειες, παρακάμπτω το θέμα του τιμήματος. Θα το ρύθμιζε η αγορά το ρευλοκτικό τοπίο. Όπως το ρύθμιζε 27 χρόνια η αγορά, έτσι. Τι είδαμε, τι μέσα ενημέρωση είχαμε. Που με το πρώτο που εφαρμόστηκε ο νόμος και σταματήσαν τα θαλασσοδάνεια, άρχισαν να πηδάνε από τα παράθυρα οι μέτοχοι. Αυτό ρύθμιζε η αγορά.
Και φυσικά βούλιαξαν όλα τα κανάλια τόσα χρόνια στα χρέη μαζί με το τραπεζικό σύστημα της χώρας για να πληρώνουν τον αέρα οι φορολογούμενοι με τις ανακεφαλοποίησεις των τραπεζών. Λέτε λοιπόν ότι ο στόχος μας, λέτε και ξαναλέτε, να στήσουμε τη δική μας διαπλοκή, να ελέγξουμε τα μέσα ενημέρωσης. Κύριε Μητσοτάκη, αυτό που κάνουμε, και κύριοι συνάδελφοι, ευθύνομαι σε όλους, έχει μια πολύ μεγάλη γενναιότητα. Πολύ μεγάλη γενναιότητα. Κι άλλες κυβερνήσεις το προσπαθήσαν, αναφερθήκατε εσείς στην περίοδο του βασικού μετόχου, αλλά δεν θυμάμαι ποτέ ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να είχατε υπερασπιστεί το βασικό μετόχο. Δεν θυμάμαι, αλλά να μου πείτε εσείς, αν θυμάμαι, να μου πείτε. Κι άλλες κυβερνήσεις προσπαθήσαν. Κάνανε πίσω. Και ξέρετε γιατί. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα από το πρωί μέχρι το βράδυ να τους έχεις όλους απέναντι. Να διαστρεβλώνουν τα πάντα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε απέναντι φυσικά αυτούς που βγήκαν από το διαγωνισμό γιατί δεν πλήρωσαν τις προϋποθέσεις. Φυσικά αυτούς που δεν πήραν την άδεια γιατί δεν είχαν λεφτά να βάλουν. Και όμως αυτούς οι οποίοι αναγκάστηκαν να πληρώσουν πάνω από 60 έως 70, 75 εκατομμύρια. Φυσικά και τους έχουμε απέναντι, όλους απέναντι τους έχουμε. Και θέλει πραγματικά γενναιότητα ψυχής για να το κάνει κανείς αυτό. Όμως εμείς δώσαμε μια υπόσχεση απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα πάμε μέχρι τέλους. Και αυτό που μας ενώνει είναι η εντυμότητα και η καθαρότητά μας. Το γεγονός ότι κανένας δεν μας έχει στο χέρι. Εσείς είστε για την καρέκλα. Αυτοί χάσατε. Αυτοί χάσατε και γι' αυτό κάνετε έτσι. Δεν αντέχετε. Ούτε 1,5 χρόνο δεν αντέχετε. Διότι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αν κάναμε αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αν τους λέγαμε ελάτε, δώστε από ένα εκατομμύριο, πάρτε όλοι. Δεν θα μας λιβανίζει να δορμεί το βράδυ, όπως κάναν και εσάς. Έτσι θα σας κάνανε. Κατάλαβε κανείς αυτή τη χώρα ότι υπήρξε μνημόνιο πρώτο και δεύτερο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Θυμήθηκαν ποτέ αυτοί οι κύριοι που βγαίνουν τώρα στις πρωινές εκπομπές ότι αυτός ο τόπος δεινοπάθησε 5 ολόκληρα χρόνια, ότι έχασε το 25% του ΑΕΠ? Θυμήθηκαν ποτέ? Αλλά βγαίναν και λέγανε από το πρωί το βράδυ ότι είναι ευλογία και μονόδρομος. Σήμερα, γιατί θα σας μιλήσω και γι' αυτό, ξαφνικά ανακαλύψανε υπάρχει και ζήτημα πληστηριασμών στη χώρα. Βεβαίως. Και ήρθε και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ, σε ένα κρεσέντο πολιτικής, επιτρέψτε μου, υποκρισίας, να πει τι κάνετε για τους πληστηριασμούς. Και λέω υποκρισίας, διότι τον άκουγα την προηγούμενη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να μιλάει στο Sky, στον κύριο Βαχελά, και να λέει τα εξής. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να προχωρήσουν πληστηριασμοί όχι μόνο στην πρώτη κατοικία αλλά και σε εξοχικά σπίτια επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν χρέη στις τράπεζες? Εσείς τα είπατε αυτά. Εδώ. Όχι μόνο στην πρώτη κατοικία αλλά και σε εξοχικά σπίτια στη Μύκονο επιχειρηματιών οι οποίοι λίστεψαν τις εταιρείες τους και έχουν τα λεφτά τους έξω και είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Εδώ. Μα δεν θα τη δικήσουμε. Δεν θα τη δικήσουμε για αυτά που παρακαλώ, είπατε. Είναι καταγεγραμμένα, λίμωνο. Είναι καταγεγραμμένα. Και έρχεστε σήμερα λοιπόν να μας κατηγορήσετε. Θέλω λοιπόν εδώ να σας δώσω τα επίσημα στοιχεία. Για να δούμε λοιπόν πότε, πώς και ποιοι πληστηριασμοί γίνονταν στη χώρα. Το 2008 έγιναν στη χώρα 43.000 πληστηριασμοί ακινήτων σε τράπεζες. Το 2009 έγιναν στη χώρα 52.000 πληστηριασμοί ακινήτων σε τράπεζες. Το 2010... Αφήστε, θα τα πούμε όλα τα στοιχεία. Δεν... Το 2010 παρακαλώ. Έγιναν 48.000 πληστηριασμοί ακινήτων στις τράπεζες. Το 2011 44.100. Το 2012 26.000. Το 2013 19.200. Το 2014 16.000. Το 2015 κανένας. Είχαν κοινοποιηθεί 8.700 αλλά δεν έγιναν γιατί είμαστε εμείς κυβέρνηση. Και το 2016 έχουν γίνει 500. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά ο ελληνικός λαός τώρα έμαθε ότι υπάρχει θέμα πληστηριασμών.
Σας έπιασε ο πόνος τώρα. Σας έπιασε ο πόνος. Αλλά είχατε τη δέσμευση τη μνημονιακή. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Είχατε τη δέσμευση τη μνημονιακή της πέμπτης αξιολόγησης. Και απέναντι σε αυτές τις υπογραφές είχαμε να την παρατεθούμε και στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο. Τις υπογραφές τις δικές σας, ότι δεν θα προστατευτεί καθόλου η πρώτη κατοικία. Και καταφέραμε και προστατεύσαμε το 98% της πρώτης κατοικίας μέχρι 280.000 ευρώ. Και τώρα επαναλαμβάνω, όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γιατί υπάρχουν και ζητήματα, εγώ δεν θέλω να κρύψω τίποτα, δεν αφορούν πληστηριασμούς που βγαίνουν από τις τράπεζες, αλλά από ΔΟΗ σε συνεργασία με Δήμους. Και πράγματι είναι ένα ζήτημα, και δεν ξέρω, εδώ θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και με τους Δήμους. Άκουσα τον κύριο Πατούλη να κάνει κάποιες θετικές δηλώσεις. Ελπίζω να συνεργαστούν και να δούμε με ποιον τρόπο, όπως προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία των φτωχών ανθρώπων από τους πληστηριασμούς από τις τράπεζες, έτσι να τους προστατεύσουμε και από τα χρέη προς το δημόσιο. Σας άκουσα όμως... Παρακαλώ, Μητσοτάκη. Κύριε Αυλονίτου. Σας άκουσα, κύριε Μητσοτάκη, να κάνετε και μια γενικευμένη επίθεση με τον γενικό τίτλο ότι παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη. Και η παρέμβασή μας στη δικαιοσύνη ποια ήτανε? Ότι βγήκα εγώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είπα ότι πιστεύω ότι ο νόμος είναι συνταγματικός και δεν θα εκπέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακολούθως, η φράση αυτή συνεχίστηκε από τη φράση «Σε κάθε περίπτωση θα σεβαστούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης». Αυτή ήταν η παρέμβαση. Δηλαδή, τι θέλατε να βγω και να πω? Θέλατε να βγω και να πω ότι, ξέρετε, ο νόμος μας δεν είναι συνταγματικός και θα εκπέσει. Αυτό θέλατε να πω. Και ήταν αυτή η παρέμβαση. Ενώ όταν εσείς είχατε βγει και είχατε πει ακριβώς τα ίδια και χειρότερα, σας θυμίζω, στην συνέντευξή σας πάλι στον κύριο Παχελά, είχατε πει ο νόμος αυτός δεν πρόκειται να σταθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό το δικό σας δεν είναι κρίση. Με το δικό μου είναι παρέμβαση. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ακούστε, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, από την αρχή ως το τέλος της ομιλίας του, στην πραγματικότητα έκανε μία ακόμα απόπειρα, να το πω στην αγγλιστή, bullying, προς τους δικαστικούς λειτουργούς. Γιατί αυτό έκανε. Και ξέρετε κάτι, είμαι σίγουρος ότι η δικαστική λειτουργία δεν θα δώσει σημασία σε αυτό. Γιατί υφίστανται bullying από το πρωί μέχρι το βράδυ από τα κανάλια και υφίστανται και από εσάς από το Δήμα της Βουλής. Κατηγορήσατε εμένα και τους... και την ηγεσία των δικαστηρίων, διότι ήρθαν και με επισκέφθηκαν. Και βεβαίως, γιατί ήταν αυτό παρέμβαση? Επειδή λέει και συναλλαγή, μάλιστα. Διότι με επισκέφθηκαν για ζητήματα που αφορούν τα μισθολογικά τους. Δεν γνωρίζετε ότι τα μισθολογικά των δικαστών δεν είναι αμιγώς οικονομικό συνδικαλιστικό θέμα, αλλά είναι θεσμικό θέμα με βάση το άρθρο 8, παράγραφο 2 του Συντάγματος. Δεν το γνωρίζετε αυτό? Ή μήπως δεν γνωρίζετε ότι για το ίδιο ακριβώς θέμα είχαν ζητήσει το 12, αν δεν κάνω λάθος, συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά και τους είχε δεχθεί? Δεν το γνωρίζετε ούτε αυτό? Και αν δεν γνωρίζετε αυτό, πείτε μου κάτι. Όταν θεσμικά, για θεσμικά ζητήματα, επαναλαμβάνω, θεσμικά ζητήματα, υπάρχει και μισθοδικείο και υπάρχουν και διατάξεις συντάγματος, ζητάει η ηγεσία των δικαστών συνάντηση με την εκτελεστική ηγεσία, εμείς πρέπει να κάνουμε, να πούμε όχι, δεν σας συναντάμε? Τι ακριβώς λέτε? Και βεβαίως δεν έφτανε η επίθεση σε εμάς, κάνατε και ένα βήμα παραπάνω. Επιτεθήκατε από αυτό το βήμα στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διότι είχε κατά εσάς το θράσος, κατά τη δική μας εκτίμηση, τη γενναιότητα, να βγει και να πει ότι αφουκραζόμαστε την κοινωνία. Προσέξτε, δεν είπε το λαϊκό αίσθημα, αφουκραζόμαστε την κοινωνία. Και το επιτεθήκατε γι' αυτό.
Προφανώς δεν γνωρίζετε ότι και αυτό επίσης είναι συνταγματικό αυτονόητο. Άρθρο 1, παράγραφος 3. Όλες οι εξουσίες ασκούνται από το λαό και πηγάζουν από το λαό. Α, είμαστε απίστευτοι. Οτιδήποτε έχει σχέση με το λαό, το έχετε ξεχάσει ακόμα και αν γράφετε στο ίδιο το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη. Ήσυχα, παρακαλώ, άφησε τα λαϊκά δικαστήρια. Ήσυχα. Ησυχία. Αναφερθήκατε επίσης με λόγια απαξιωτικά στην πρωτοβουλία που έχουμε πάρει για τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Και είναι πραγματικά κρίμα, κύριε Μητσοτάκη. Είναι κρίμα γιατί αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Και αναφερθήκατε με λόγια απαξιωτικά παρά το γεγονός ότι ξέρετε πρώτον ότι η Επιτροπή Διαλόγου είναι Επιτροπή Διαλόγου και όχι Επιστημονική Επιτροπή. Δεύτερον, ενώ γνωρίζετε ότι στην Επιτροπή Διαλόγου έγινε προσπάθεια και συμμετέχουν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι από όλο το φάσμα και των κοινωνικών εκπροσωπήσεων αλλά και των ιδεών. Και έχουμε στόχο να διεξαγάγουμε έναν ανοιχτό διάλογο πριν έρθει το θέμα στη Βουλή. Δεν παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Η διαδικασία θα γίνει όπως το Σύνταγμα ορίζει. Μέσα στη Βουλή. Αλλά πριν έρθει η Βουλή, η κοινωνία δεν πρέπει να ακουστεί. Δεν πρέπει να πάρουμε το σφιγμό της κοινωνίας για μεγάλα θέματα, κρίσιμα θέματα. Πιστεύετε ότι η συζήτηση για το ζήτημα του Συντάγματος, δηλαδή για το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο θα πορευτεί η χώρα την επόμενη 20ετία, 30ετία, δεν αλλάζει κάθε μέρα το Σύνταγμα, είναι υπόθεση μόνο των ειδικών και των κομμάτων? Αυτό πιστεύετε? Η κοινωνία και οι φορείς της δεν πρέπει να έχουν άμεσο λόγο? Έχετε υπόψη σας, κύριε Μητσοτάκη, την άποψη των κορυφαίων συνταγματολόγων ήδη από το πρώτο μεταπολιτευτικό Σύνταγμα? Του Φέδωνα Βεγλερή, του Γιώργου Κουμάντου και του Αριστόβουλου Μάνας, οι οποίοι είχαν εισηγηθεί ότι οι κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς πρέπει να έχουν γνώση και δικαίωμα υποβολής προτάσεων για το Σύνταγμα. Γιατί λοιπόν, τι σας φοβίζει αυτό? Σε κάθε του έκφραση η Λαϊκή Βούληση σας φοβίζει, σε κάθε της έκφραση. Σας φοβίζει να ακούσουμε τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, συντεταγμένα, του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Γιατί σας φοβίζει? Εσείς υποτίθεται είστε φιλελεύθερος. Αλλά ξέρετε γιατί σας φοβίζει? Σας φοβίζει και αντιδράτε για το λόγο του ότι εσείς θέλετε τώρα σόν και καλά να διαμορφώσετε μια εικόνα άρνησης σε όλα. Λέτε όχι σε όλα. Και φαντάζομαι τουλάχιστον να μην διαπληκτήσετε, δημοσίως τουλάχιστον, άτομα, μέλη της Επιτροπής που προέρχονται από τον πολιτικό σας χώρο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου πριν κλείσω να ασχοληθώ και λίγο με την άλλη πτέρυγα εδώ του ΠΑΣΟΚ. Καταρχάς άκουσα τον κύριο Λοβέρδο. Κύριε Λοβέρδο, είπα προσεκτικά, συνήθως προσέχω αυτά που λέω, ακόμα και αν συνηθίζω πολλές φορές, όπως και τώρα, να μιλώ εκτός κειμένου. Και ξέρετε κάτι, αυτά που είπα είναι σωστά και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί όλα στο θέμα που αναφέρατε ξεκίνησαν με μια απόφασή σας για πρόσληψη 117 ατόμων για ενίσχυση δομών του ΟΚΑΝΑ, τα οποία όμως δεν προσλήφθηκαν ποτέ. Γιατί ποτέ δεν βγήκε η ΠΙΣ. Αλλά με την απόφασή σας πήρε απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Κελπνό και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΝΑ να συνάψουν προγραμματική σύμβαση και μάλιστα να προκαταβάλει το Κελπνό 40 εκατομμύρια προς τον ΟΚΑΝΑ για να γίνει η επέκταση των μονάδων. Συγγνώμη, 10 εκατομμύρια προς τον ΟΚΑΝΑ, για να μην κάνω λάθος, 10 εκατομμύρια προς τον ΟΚΑΝΑ, και γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτά τα 10 εκατομμύρια, για να γίνει επέκταση των μονάδων. Συνολικό κόστος ήταν νομίζω 20 εκατομμύρια, που τα 15 εκατομμύρια θα πήγαινε για προσωπικό και τα 5 για λειτουργικές δαπάνες. Μέσα σε 9 μήνες όμως, τα 10 εκατομμύρια αυτά καταναλώθηκαν, χωρίς να προσληφθεί ούτε ένας νέος εργαζόμενος από τους 117. Και το πόρισμα του ΣΕΙΠ, στο οποίο αναφέρεστε, λέει ξεκάθαρα
ότι για τα 5 εκατομμύρια από τα 10 εκατομμύρια δεν υπάρχουν τιμολόγια για το τι γίνανε αυτά τα χρήματα. Και για τα άλλα 5 λέει ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν με βάση τη σήμανση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είπα κύριε Λοβέρδο είναι ότι ερευνάται από τη δικαιοσύνη και ότι ελπίζω να βρεθεί άκρη. Δεν νομίζω, ακριβώς αυτό είπα. Ακριβώς αυτό είπα. Δείτε το για τα πρακτικά. Και ελπίζω πραγματικά να βρεθεί άκρη. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι πιο σοβαρό. Άκουσα την κυρία Γεννηματά, η οποία αυτοσυστήθηκε. Δεν είναι ανάγκη να συστηθεί σε μένα. Αν έχει σε κάποιον ανάγκη να συστηθεί, είναι μάλλον στον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος έρχεται και παρεμβαίνει ως αρχηγός στη θέση της αυτήν την αίθουσα. Αλλά δεν την άκουσα να πει κουβέντα για αυτή, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, για το τι θα γίνει με τα θαλασσοδάνεια και αν ποτέ θα τα επιστρέψετε στον ελληνικό λαό. Είπε όμως και αυτή την ίδια βαριά κουβέντα. Την ίδια βαριά κουβέντα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλωστε οι ομιλίες τους μοιάζανε πολύ. Είπε λοιπόν και αυτή ξανά κάτι το οποίο αναμασάτε ως καραμέλα ξανά και ξανά για τα περιβόητα ορφανά του Τσοχατζόπουλου που δήθεν έχουν βρει στέγη στο ΣΥΡΙΖΑ, που δήθεν τα έχουμε περιθάλψει. Και προσέξτε, τι εννοεί κανείς να το λέει αυτό? Δεν εννοεί τους συνεργάτες του πρώην Υπουργού, διότι όλοι όσοι συμμετείχαν στα κυβερνητικά όργανα ήταν συνεργάτες ή στα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι ότι αφήνει υπονοούμενα για συνενόχους στα εγκλήματα που έχει διαπράξει ο κ. Τσοχατζόπουλος. Δεν είναι εδώ η κυρία Γεννηματά, απευθύνομαι σε όλο το ΠΑΣΟΚ και κυρίως την ίδια να απαντήσει κάποια στιγμή στη θεολογία της. Οφείλετε να μιλήσετε με ονόματα και διευθύνσεις. Διότι αν δεν μιλήσετε με ονόματα και διευθύνσεις, είστε κοινοί συκοφάντες. Και δεν συκοφαντείτε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν συκοφαντείτε το ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε. Φύγετε υπολήψεις ανθρώπων, το κυριότερο όμως, φύγετε χιλιάδες αγωνιστές που κάποια στιγμή μέσα στο κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έβλεπαν ούτε τον εαυτό τους ούτε τα ιδανικά που ανιδιοτελώς υπηρετήσανε με αγώνες για χρόνια και συνάντησαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεστε σήμερα εσείς συλλήβδιν. Πείτε ονόματα, ποιοι είναι? Ποιοι είναι οι συνεργάτες του Χατζόπουλου, οι συνένοχοι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ? Ξέρετε κάτι, δεν έχετε το δικαίωμα. Δεν έχετε το δικαίωμα. Δεν έχετε το δικαίωμα. Ειδικά εσείς να μιλάτε αόριστα. Δεν έχετε το δικαίωμα να μιλάτε αόριστα και να φύγετε υπολήψεις. Και σας προκαλώ, κάντε ησυχία. Σας προκαλώ να μην ρίχνετε λάσπη και να μιλήσετε με ονοματεπώνυμα, με ονόματα και διευθύνσεις. Αλλά ξέρετε κάτι? Ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο? Το οξύμορο είναι να μιλάτε εσείς για ορφανά Τσοχατζόπουλου όταν είστε τα φυσικά και αναγνωρισμένα τέκνα και όχι τα ορφανά των πολιτικών επιλογών της περίοδου Τσοχατζόπουλου. Διότι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε την περίοδο που εξεθράφησαν αυτά τα σκάνδαλα, το σκάνδαλο Τσοχατζόπουλου, το σκάνδαλο δηλαδή των εξοπλισμών και της μίζας, το σκάνδαλο της Siemens, γιατί μαζί ήσασταν, την περίοδο δηλαδή Τσοχατζόπουλου, Μαντέλη, την περίοδο Παπαντονίου, δεν ήμουν εγώ πρωθυπουργός. Άλλος ήταν πρωθυπουργός και είναι στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ και δεν είναι εδώ η κυρία Γεννηματά για να της πω ότι μαθαίνω τώρα τελευταία ότι οργανώνει και δείπνα με βασικό μενού την ίδια. Δεν ξέρω βεβαίως αν σε αυτά τα δείπνα συμμετέχουν και γάτες Ιμαλαίων. Έτσι ακούω, ότι συμμετέχουν και γάτες Ιμαλαίων. Δεν είναι εδώ λοιπόν η κυρία Γεννηματά να μας κάνει την τιμή. Ελπίζω να απαντήσει. Θα τους πω ένα πράγμα. Ότι δεν πρόκειται, δεν ομιλώ για σκελετούς στις ντουλάπες. Δεν είναι σκελετοί στις ντουλάπες. Είναι τα καλά σας, τα βασικά σας πολιτικά φορέματα. Δεν είναι οι σκελετοί. Και μην νομίζετε ότι επειδή τώρα τελευταία έρχεστε εδώ στη Βουλή και μιλάτε μια γλώσσα που μοιάζει περισσότερο σε αυτά που λέει ο κ. Λαβαζάνης, αυτά τα φορέματα φοράτε.
τα φορέματα των κυβερνήσεων Σιμίτη και των σκανδάλων εκείνης περίοδου που θα σας κυνηγάνε πολιτικά, επαναλαμβάνω. Πολιτικά. Και πρέπει να δώσετε επιτέλους μια απάντηση. Να σταματήσετε τη συκοφαντία απέναντι στους αγωνιστές που δεν βρίσκανε πια τον εαυτό τους στο Πασόκ και συναντήθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και κλείνω την ομιλία μου με το θέμα της Siemens. Επιστρέφω στην Ταμπακέρα. Κύριε Μητσοτάκη, δεν απαντήσατε. Ούτε για τη Siemens απαντήσατε, ούτε για τον κύριο Καχανίων. Περιμένουμε να ακούσουμε μια απάντηση. Γιατί αν δεν απαντήσετε, μάλλον η κοινή εκτίμηση όλων όσων σας παρακολουθούν θα είναι ότι για σας δεν υπάρχει σκάνδαλο Siemens. Ότι δεν δωροδοκήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δεν δωροδοκήθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ από τον φίλο σας, τον κύριο Χριστοχωράκο. Δεν υπήρξε στον τόπο ποτέ αυτή η ταρίφα του 2% για όλες τις δουλειές που έκανε Siemens στη χώρα προς τα κομματικά σας ταμεία. Δεν υπήρξε καμία ανάθεση έργου από τους αντίστοιχους υπουργούς στην εταιρεία. Δεν υπήρξαν μαύρα ταμεία που πλήρωσαν ακόμη και το τηλεφωνικό σας κέντρο. Δεν επισπεύσατε τον επέσχυντο και χαριστικό εξοδικαστικό συμβιβασμό για να καλύψετε άρον-άρον τα ίχνη των εγκληματικών ενεργειών σας. Δεν κολυσιέργησαν δικαστική λειτουργή τη διαδικασία της μετάφρασης για να μην γίνει δίκη. Και φυσικά δεν είχατε ποτέ πολύχρονη φιλία με τον κύριο Χριστοφοράκο. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Και δεν θέλω να επεκταθώ διότι ξέρετε κάτι. Τι να πω εγώ όταν σήμερα ακόμα και ένας διαδικτυακός ιστότοπος, το άμαθα από την ομιλία του κύριου Καμένου, δεν το ήξερα, ο οποίος απηχεί και υποστηρίζει τις ιδέες του κύριου Σαμαρά, θα συγκαλεί για τα ίδια πράγματα. Είναι βεβαίως σωκοματικά σας ζητήματα, να τα λύσετε. Ελπίζω να τα λύσετε. Εγώ θέλω να σας πω ένα πράγμα όμως, κύριε Μητσοτάκη. Αν θέλετε συμφωνίες αλήθειας, πρέπει να έχετε το θάρρος να ανέβετε στο βήμα της Βουλής και να πείτε αλήθειες. Διότι δεν ξεχνάει ο ελληνικός λαός. 356 φορές λέει στο ημερολόγιο του ο κύριος Χριστοφοράκος, ο οποίος διέφυγε επί των ημερών σας και είναι στη Γερμανία και δεν θα μάθουμε τις δικές του αλήθειες για το τι ακριβώς έγινε στον τόπο στο μεγαλύτερο σκάνδαλο. 356 φορές υπήρξαν συναντήσεις και τηλεφωνικές επαφές με μέλη της οικογένειάς σας και με εσάς προσωπικά. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλω να σας προκαλέσω για άλλη μια φορά, όταν λέτε συμφωνία αλήθειας, να έρθετε στο βήμα και να το αποδείξετε. Και να σας πω και κάτι. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το ελληνικός λαός έχει καταλάβει. Ποιοι είναι οι εκπρόσωποι ενός παλιού πολιτικού συστήματος που καταδίκασε τον ελληνικό λαό, ποιοι έχουν βάλει την υπογραφή τους σε εγκλήματα που λαιλάτισαν το δημόσιο πλούτο και μας οδήγησαν στη χρεοκοπία, και ποιοι είναι αυτοί που προσπαθούν σε πολύ μεγάλες δυσκολίες και αντικσότητες να αποδώσουν δικαιοσύνη, να βγάλουν τη χώρα από την κρίση, κρατώντας την κοινωνία όρθια. Και τολμάτε εσείς να έρχεστε εδώ και να μας κατηγορείτε με όλα επιχειρήματα περί διαπλοκής, για να αποδώσετε τρεσνιά σε όλους, όταν γνωρίζετε ότι η Βουλή έχει πνιγεί από τις δικές σας δικογραφίες. Σε λίγο δεν θα χωράμε να πούμε μέσα εμείς, για να κάθονται δικογραφίες. Του κύριου Παπαντονίου, του κύριου Μηταράκη, εσάς κύριου Λοβέρδου, δικογραφίες, του κύριου Μαυραγάνη, δεν ξέρω που θα καταλήξουν, του κύριου Βενιζέλου και άλλο. Ας ελπίσουμε ότι θα δοθείτε, αλλά έχει γεμίσει δικογραφίες η Βουλή. Και δεν μιλάω για κατασκευασμένα και πληρωμένα δημοσιεύματα. Μιλάω για δικογραφίες. Στη χώρα λοιπόν συγκρούονται δύο κόσμοι. Από τη μια είναι ο κόσμος της διαπλοκής, της διαφθοράς, της μίζας, της διασπάθησης του δημόσιου χρήματος. Ένας εσμός χρεοκοπημένων εκδοτών και διαπλεκόμενων καναλαρχών και πολιτικών. Και από την άλλη, οι ζωντανές δυνάμεις αυτού του τόπου που παλεύουν για την ασυγκρότηση της χώρας, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισοτιμία. Και την ισονομία. Να είναι όλοι σε αυτόν τον τόπο ίσοι απέναντι στους νόμους.
Και αυτή τη μάχη, να ξέρετε, με κάθε κόστος θα τη δώσουμε μέχρι το τέλος. Θα πάμε μέχρι το τέλος και θα τα καταφέρουμε. Παρακαλώ πολύ, το λόγο.